Συνδεόμαστε με την Έλληνα Πολυκάρπου, διότι είναι οριστικό πια η Άννα Μαρία εκτός Survivor. Wow. Όχι, δεν είναι οριστικό ότι είναι εκτός Survivor. Είναι οριστικό ότι είναι εκτός Survivor και ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στο ξενοδοχείο και είναι στο τρίτο χέρι λούσιμο στο μαλλίτζι. Γιατί είναι και μακρύ, καταλάβατε. Τέτοια λεπτομέρεια έχουμε εδώ πέρα. Εσύ που έχεις τα πάντα από λεπτομέρειες. Ναι, λούζει μαλλί, παιδιά, τώρα. Είναι στο τρίτο λούζει χέρι. Πρέπει να το λούσει αρκετές φορές. Ωραία, πώς αντέδρασε λοιπόν όταν έφυγε. Εντάξει, παιδιά μου, δεν το περίμενε. Δεν το περιμένανε. Θα δούμε και την αντίδραση το βράδυ. Δεν αλλά το περίμενα. Θεωρώ πιστεύανε όλοι, επειδή ακριβώς είναι νέα παίκτρια η Χριστίνα, ότι θα φύγει η Χριστίνα. Ο Νίκος είναι σε πολύ δύσκολη θέση, όπως καταλάβετε. Θα το δούμε και απόψε. Σας περιγράφω τα πλάνα που θα δούμε το βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε, φεύγει η κολλητή του φίλη, ο άνθρωπός του. Και μένει ο Νίκος με τον Τζέιμς στην ομάδα. Πάντως, εχθές ο Νίκος είπε ότι πιο πολύ θα στεναχωριόταν εάν έφευγε ο Τζέιμς. Ναι, για το καλό της ομάδας. Αυτό είπε ο Νίκος. Ναι, έτσι πίστευε. Αλλά να σου πω, Γρηγόρη, κάτι. Όταν κάτι γίνεται, τότε μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Αλλιώς να πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι αυτοί οι δύο έμειναν μόνοι τους. Έτσι. Αποκομμένοι από όλους και έχασαν το κορίτσι που συμπλήρωναν την τριάδα. Ο Αλέξης Παπάς πώς αντέδρασε, έλεγα. Ο Αλέξης Παπάς κάνει την τρίτη βουτιά μέσα στη θάλασσα. Καλά. Έχει μεγάλες χαρές, Κατερίνα μου, δηλαδή δεν μπορώ να στο περιγράψω. Και βέβαια να πούμε ότι θα φοβηθούνε. Γιατί ο επόμενος, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι τώρα να βάλουν στο στόχο ο Αλέξης Παπάς. Θα βάλει το Τζέιμς. Από τα σχόλια που διαβάζω. Ναι, μου λένε ότι ο Τζέιμς το περίμενε γιατί πιστεύει ότι ο κόσμος λυπήθηκε τη Χριστίνα. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία. Επειδή ότι ο Τζέιμς περίμενε ότι θα φύγει μετά τα κλάματα. Ναι. Θυματοποιήθηκε, να το πούμε και έτσι, για τον κόσμο που την έβλεπε να κλαίει. Γιατί εκείνη τη στιγμή, όσοι το βλέπουν, να βλέπει έναν άνθρωπο να κλαίει, αμέσως λες, αχ, την κακομοίρα, ρε, πει, μα την ψηφίσω. Και δεν προβάλλει και το θέμα της υγείας της. Δηλαδή, με χτυπάς γιατί είμαι άρρωστη και έχω χτυπήσει. Δυστυχώς, ναι, θα το δείτε ότι θα το αποκαλύψει ο Τζέιμς. Αυτή η πληροφορία που σας δίνω ισχύει. Θα το πει. Αλλά η αποχώρηση της Άννας Μαρίας έχει να κάνει με το παρελθόν, το τηλεοπτικό στο Survivor. Ο κόσμος την αντιπάθησε για συγκεκριμένες συμπεριφορές και αυτή η αντιπάθεια έφτασε μέχρι τώρα. Δηλαδή και Κατερίνα, και μου ήρθε τώρα μήνυμα που λέει ότι η Ατζούν Μίντια, η παραγωγή τέλος πάντων, το περίμενε και ότι τώρα λέει θα ανακατευτεί η τράπουλα. Ναι, πάντως να ξέρετε ότι βλέπω μηνύματα του κόσμου από χθες που είχε βγει υποψήφια να λένε ότι άμα φύγει Άμι-Γιάμι θα κάνουμε πάρτι. Μακάρι να φύγει Άμι-Γιάμι. Και επειδή λένε και χοντράδες, βρε καλοί μου άνθρωποι, βρε παιδιά μου, γιατί διάβασα κάτι εσχρά εμετικά μηνύματα για την Άννα Μαρία. Βρε καλοί μου άνθρωποι, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι και τίποτα παραπάνω. Ούτε εμείς έχουμε κανένα όφελος γι' αυτό. Καλέ, ναι, εννοείται τώρα, ούτε δηλαδή, είναι. Δηλαδή, προς Θεού, μη γράφετε τέτοια πράγματα για κανέναν. Περικλή, μιας και λέμε αυτό, όταν άνοιξες το κινητό σου, είδες αρνητικά μηνύματα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο μέσω της ανωνυμίας να επιτίθεσαι στους άλλους. Και όταν λέω ανωνυμία, θα μπορούσε να πει κάποιος μα στο προφίλ μου λέω το όνομά μου και έχω τη φωτογραφία μου. Ναι. Ανωνυμία εννοώ όταν δεν είσαι μπροστά στον άλλον και δεν θα υποστείς τις συνέπειες του λόγου σου. Ναι. Αυτό είναι η ανωνυμία. Εγώ έχω πάρει πάρα πολύ γλυκά μηνύματα από τον κόσμο, κατεβατά. Μου στέλνουν βιντεάκια με τα παιδιά τους που μου λένε ότι με αγαπάνε κλπ. Και έχω πάρει και πολύ αρνητικά. Σοκαρίστηκα. Βέβαια. Από τα αρνητικά, από το πόσο μίσος μπορεί να βγει. Για ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ναι. Τη στιγμή που άλλος δεν σε ξέρει. Ναι, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή είναι. Μιλάμε για κατάρρευση. Μπορείτε να μιλάμε, να τη δείτε έξω και να την συμπαθήσετε και να είναι το καλύτερο κορίτσι και να κάνετε και παρέα, δηλαδή. Για όνομα. Ή που μου στέλνουν για κάποιους άλλους παίχτες που νομίζουν ότι εγώ ότι έχω κάτι κακό μαζί τους, όπως για την Ανθή. Ναι. Μου στέλνουν πολύ αρνητικά πράγματα και νομίζουν ότι αυτό εμένα θα με ευχαριστήσει. Ούτε καν. Μη μου στέλνετε αρνητικά πράγματα για κανέναν ή για την Ανθή ή για οποιοδήποτε. Δεν μου δίνει χαρά, γιατί δεν έχω τέτοια συναισθήματα για τους παίχτες. Ναι, μπράβο. Καλά κάνεις και το λες, παιδί μου.